Το 2004 ήταν μια εγκατάσταση στο Λίδι, εναρμονισμένη με το φυσικό περιβάλλον στο Σχοινιά. Σχεδόν 20 χρόνια μετά, τα σημάδια εγκατάλειψης είναι εμφανή σε έναν χώρο που η Εθνική Ομάδα Κοπηλασίας διαμένει 260 ημέρες το χρόνο και προετοιμάζεται σκληρά για τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Πολλά κομμάτια από την ξύλινη επένδυση έχουν αποκολληθεί, σιδερένια τμήματα της κατασκευής έχουν σκουριάσει και οι κουβάδες συλλέγουν τα νερά που στάζουν από την οροφή. Μετά το 2004, οι συνθήκες του κοπηλατοδρομίου είναι, δεν ξέρω, δεν έχουν συντηρηθεί, είναι υποκατάρρευση. Δηλαδή πιστεύω ότι χρειάζεται, όπως τώρα ο Υπουργός πήραν την απόφαση να φτιάξουν το ΆΚΑ, χρειάζεται να βοηθήσουν και εδώ πέρα να φτιαχτεί το κοπηλατοδρόμιο. Είναι ένας τέλειος στίβος και προθερμαντήριο και μέσα όλα μπορούν να γίνουν στην εντέλεια, απλά το έχουν παραμελήσει. One Olympic Center, so nice. In 2004, now it's like this, and no one does nothing. Imagine we live 260 days a year here. 260 days, and no one say, "Are you living here? How you can?" Because they are motivated for rowing, but doesn't mean that is correct to treat them in this way. Olympic champions. Olympic champion has done a lot for Greece, but what Greece is doing for him to train better? This is a big question that I make to everybody. Το συντηρούμε, υπάρχει μια συντήρηση, αλλά και πάλι δεν είναι σε καλή κατάσταση και οι εγκαταστάσεις μέσα δεν είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να έχουμε. Το μόνο καλό με το κοπηλατοδρόμιο που συνεχίζουμε και επιλέγουμε να ερχόμαστε εδώ πέρα είναι αυτή η αμεσότητα που έχουμε. Γυμναστήριο, εστιατόριο, η λίμνη. Το εξωτερικό δεν μας πειράζει τόσο πολύ, αλλά υπάρχουν και φθορές μέσα στο κτίριο. Ναι. Είδαμε τα βάνια να στάζουν. Ναι, ναι, ναι. Πέφτουνε. Υπάρχουν προβλήματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η εγκατάσταση ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. Τη διαχείριση την έχει το ΕΤΑ, τα Ελληνικά Τουριστικά Κίνητα Δημοσίου. Υπάρχει μια πολύ μικρή, ελάχιστη θα έλεγα, συντήρηση όσον αφορά αυτές τις εγκαταστάσεις. Προσπαθούμε εμείς, σαν Κοπηλατική Ομοσπονδία, με όσες δυνάμεις, οικονομικές δυνάμεις έχουμε, να συντηρούμε αυτούς τους χώρους. Ωστόσο, εξωτερικά διαπιστώνει κανείς ότι ενώ η ιδέα το να φτιαχτεί αυτό το κοπηλατοδρόμιο, επειδή βρισκόμαστε σε μια περιοχή Natura και να υπάρχουν αυτές οι ξύλινες επενδύσεις απ' έξω στα κτίρια για να είναι εναρμονισμένες με το περιβάλλον, δυστυχώς σε αυτές έχει γίνει μια συντήρηση το 2008, αν θυμάμαι καλά, που είχαμε εδώ διοργανώσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας και από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Οπότε μοιραία αυτά τα ξύλα έχουν αρχίσει και πέφτουν οι εξωτερικές επενδύσεις των κτιρίων και δεν είναι καθόλου ωραίο για την εικόνα του κέντρου. I know that the economy is not so good, but the cost of year is very low. I think with $200,000-$300,000, you can solve the problems. It's not huge, and we need for the ecology, don't leave the center in these conditions, because we use too much our energy with the petrol. We must use solar panels. Κάποιες στιγμές δεν έχουμε ζεστό νερό με το σύστημα, επειδή είναι επαπαλαιωμένο, είναι από το 2002-2003 που χτίστηκε η κατάσταση. Γίνεται πολύ ελλιπής συντήρηση. Η μεγάλη μονάδα θέρμανσης κλιματισμού έχει χαλάσει και πλέον προσπαθούμε να υπάρχει κάποια θέρμανση μέσα στα δωμάτια με μικρά σώματα ή με κάποιους άλλους τρόπους, τέλος πάντων. Γενικότερα όμως πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω και στο Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο, όπως τον τελευταίο καιρό έχει σκύψει και σε όλες τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, και να δώσει και εδώ την ανάλογη προσοχή. Όλα τα χρήματα θα πάνε για τις υφιστάμενες αθλητικές υποδομές. Εξυγχρονισμός, βελτίωση, συντήρηση. Και τα χρήματα είναι αρκετά, θα πιάσουν τόπο και σε 1-2 χρόνια όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι εμβληματικές, οι Ολυμπιακές όπως λέτε, θα είναι πραγματικά στολίδια για τον αθλητισμό. Έχεις μετρήσει πόσες μέρες έχεις συμπληρώσει εδώ στην καριέρα σου? Μέρες δεν έχω μετρήσει, έχω μετρήσει χρόνια στην Εθνική, είμαι γύρω στα 10 χρόνια. Είναι ένας χώρος ο οποίος έζησα τη μεγαλύτερη στιγμή στην αθλητική μου καριέρα, το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο για την Ελλάδα, το χάλκινο τότε στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών με τον Νίκο τον Σκιαθίτη. Και από εκείνη τη στιγμή, όταν πήραμε το Ολυμπιακό μετάλλιο, έχω συνδεθεί πάρα πολύ συναισθηματικά με αυτόν τον χώρο. Είναι ένα μέρος το οποίο θέλω να δω να αναπτύσσεται, να έχει ζωή.